Όπω σα προανήκυλα, είναι μαζί μα ο κύριο Ευάγγελος Αντώναρο, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Αντώναρε, καλώ ήρθατε, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, σχεδόν καλημέρα, βρέ. Καλημέρα, Πρέπει ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι... Μου δίνετε είμαστε... μεγάλη χαρά να είμαι για τρίτη φορά του τελευταίου έξι μήνε μαζί σα. Ε, κάθε συζήτηση μαζί σα και με τους, ε, δε, του τηλεθεατέ του κόντρα έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε κάτι, πέρα από την ε, δική μου προτίμηση στου καλεσμένου, ε, το ζητάει και ο κόσμο. Όταν, όταν δηλαδή. Καλό για δεύτερη ή και τρίτη φορά ακόμα. Εσείς είστε από του λίγου που εμφανίζεστε για τρίτη φορά μέσα στη σεζόν. Α, το, 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 μου το ζητάει πάρα πολύ ο κόσμο. Φέροντα το ακούω. Όπω για παράδειγμα τον οικονομολόγο τον Δημήτρη τον Καζάκη. Ναι. Τον είχα την περασμένη Δευτέρα για δύο ώρες. Σάρω από τηλεθέαση η εκπομπή. Ε, γιατί ξέρετε αυτή η εκπομπή εδώ το βράδυ χτυπάει και τα μεγάλα κανάλια. Ξέρω, ξέρω. Τα παρακολουθείτε εσεί και σαν. Το βλέπω και στα μηνύματα που παίρνω κι εγώ. Και, και σαν πολύ καλό δημοσιογράφο που. Ναι, και από φίλου, αλλά και στο Facebook και στα μέσα κοινωνική δικτύωση που όπω ξέρετε είμαι πολύ δραστήριο. Το γνωρίζω. Ε, Έχω πολλά το να παρα... σα ρωτήσω. Σα παρατηρώ. Ελεύθερος. Έχω πολλά. Ο... Όλα... Ε... ερωτήσει στον κύριο Αντώναρο. Δύσκολε ερωτήσει, γιατί του αρέσουν οι δύσκολε ερωτήσει. Θέλω να δούμε, κύριε Καλοκέντε, πριν περάσουμε στη συνέντευξη. Πρέπει να κάνω και εγώ να ζητήσω και εγώ ένα προσωπικό συγγνώμη και να κάνουμε και μία επανόρθωση. Αλλά πριν θέλω να δούμε το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα Νιού που θα βρείτε αύριο στα περίπτερα, φίλε και φίλοι, το πρωί δηλαδή. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Τα έξι σημεία τη πρόταση του Αλέξη. Τι παίρνουμε και τι δίνουμε στου ξένου φραγκοφωνιάδε, γράφει η εφημερίδα. Πριν υπογράψει η κυβέρνηση, πρέπει να ρωτήσει με δημοψήφισμα ή εκλογέ στο λαό για να μην φορτωθεί ο πρωθυπουργό τη ρεμούλε και τι κλεψίε 50 χρόνων. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Τα έψαλε ο Νίκο Παπά άλλο θέμα στον Ντάισεμπλουμ. Όποιο θέλει λύση, α τώρα. Όποιο θέλει λύση, ανυπολόγιστο ο αντίκτυπο ενό Brexit για όλη την Ευρώπη. Το άρθρο του κυρίου Κουρί, με τίτλο Κόντρα σε όλα, γράφει Γιατί κυρία Μέρκελ μα κοροϊδεύετε, Πόσε συσκέψει πρέπει να κάνετε ακόμα για να μα σώσετε. Θα το διαβάσετε αύριο το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου του Κουρί αύριο. Και ακόμα δύο θέματα. Έρευνα η ΟΒΕ, βουλιάζει η αγορά, επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Μάιο και δεν διόρισε τον άντρα τη στο Υπουργείο η Σοφία Βούλτεψη. Θέλω να Βγούμε στο διπλό με την φωτογραφία τη αγαπητή μου Σοφία, τη αγαπητή μου συναδέλφου. Κύριε Καλοκαιρινέ, θέλω να βάλετε στη θέση του κυρίου Αντώνορ για 30 δευτερόλεπτα τη φωτογραφία τη κυρία Βούλτευση, γιατί έχω να πω δύο πράγματα. Έχω πει ότι όταν κάνουμε λάθο, πρέπει να ζητάμε συγγνώμη ταπεινά. Και με τη Σοφία, η οποία είναι φίλη μου, την τιμώ για την εντιμότητά τη πάνω απ' όλα αλλά και για την πορεία της το, στην, uh, τη δημοσιογραφική της πορεία, γιατί ήταν πολύ καλή δημοσιογράφος και μαχητική, και έμπλεξε με την πολιτική. Εγώ στάθηκα επικριτικά σε αρκετά πράγματα απέναντί τη, αλλά έκανα ένα φάουλ. Στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς έγραψα στις 7 Σεπτεμβρίου του 2014, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε, είχα γράψει μερικά πράγματα τα οποία δεν επαληθεύτηκαν. Και θέλω να επανορθώσω τώρα με την κυρία Σοφία Βούντεψη, είχαμε γράψει ασφαλμένα ότι διόρισε στο δημόσιο το σύζυγο, την κόρη τη και την κουμπάρα τη. Καθώ εκ των υστέρων, και αυτό, γι' αυτό ζητάμε τη συγγνώμη, διαπιστώσαμε ότι η κυρία Βούλτεψη ουδέποτε ευνόησε και τοποθέτησε συγγενικά τη πρόσωπα σε δημόσιε θέσει. Ο σύζυγό τη, ο κ. Αθανάσιο Αγγελόπουλο, υπήρξε άμεσο συνεργάτη, διευθυντή του πολιτικού τη γραφείου. Η κόρη τη, η Μαρία Αγγελοπούλου, είναι δημοσιογράφο μέλο τη ΕΣΥΑ και εργάζεται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από το έτο 2008, ενώ ποτέ δεν υπήρξε απόσπαση τη κουμπάρα τη στο Υπουργείο. Σέβομαι λοιπόν και υπολείπτουμε απολύτω την κυρία Βούλτευση. Διαταράχθηκε για λίγο καιρό, κύριε Αντώναρη, η σχέση μα, αλλά αυτά συμβαίνουν. Εγώ έγραψα αυτό το πράγμα, τσατίστηκε, εκνευρίστηκε δικαιολογημένα, έκανε αγωγή, έκανε και μήνυση, αλλά τελικά τη έστειλε ένα γραπτό μήνυμα. Και μέσω των δικηγόρων και των δύο πλευρών, κύριε Αντώναρη, επικράτησε η λογική και ο πολιτισμό και τα βρήκαμε. Έστε και δύο πολύ παλιοί δημοσιογράφοι. Ε, με την κυρία Βούλτεψη γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτό, αυτό επιβάλλεται τώρα, εφόσον και εσεί αναλαμβάνετε, όπω το κάνατε ήδη με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, την, ανα, την ευθύνη αυτή τη μη ακριβού πληροφορία. Νομίζω ότι το θέμα θα πρέπει να, να τελειώσει πληρωθεί. εδώ. Αλλά είμαι βέβαιο ότι θα τα βρείτε με την κυρία Βούλτεψη. Αυτό είναι αφορά εσά και την κυρία Βούλτεψη. Εμεί γράψαμε δύο πράγματα τα οποία δεν ήταν όπω ήταν και γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Και περιμένω, αγαπητή Σοφία, όποτε το θελήσει, να σε φιλοξενήσω και στο στούδιο να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική. Τώρα. Ευάγγελο Αντώναρο απέναντί μα. Ξεκινάμε ασφαλώ με το μεγάλο θέμα. Διαπραγμάτευση. Πείτε μα τι αίσθηση έχετε, τι πληροφορίε έχετε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία. Τι γίνεται, κύριε Αντώναρε. Έχω την αίσθηση, κύριε Λιάζα, το λέω εδώ και δέκα μέρε περίπου, ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Αυτά τα οποία και τα ψήγματα πληροφοριών τα οποία έχουμε, η κάθε μία πληροφορία ξεχωριστά, με την εμπειρία που έχω και ω δημοσιογράφο, αλλά και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος για έξι χρόνια περίπου δίπλα στον Κώστα Καραμαλή μου δίνουν την αίσθηση ότι είναι μια διαπραγμάτευση, μια συνεννόηση που προχωράει αργά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, θα ήθελα να είχε πάει με πιο γρήγορο ρυθμό αλλά βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο. Δεν είναι τυχαίο νομίζω και η είδηση, η, νομίζω η είδηση που δώσατε ε, νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας θα πάει κατόπιν πρόσκλησης του κυρίου Γιούγκερ, αύριο στι Βρυξέλλε. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα το βράδυ. Αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ. Στι ε, Προφανώ υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Αυτό δεν γίνεται για να ξαναβρεθούν και να κάνουν μια συζήτηση από τι συνηθισμένε. Θα μπορούσαν, ξέρετε, να γίνει και με μια τηλεδιάσκεψη. Προφανώ είναι απαραίτητη η προσωπική επαφή που δίνει μεγαλύτερο χρόνο και χώρο σε αυτές τις συνεννοήσεις. Ε, δεν είμαι σε θέση να σας πω και θα περιλαμβάνει βεβαίω, η, η, η συμφωνία αυτή η συνεννόηση. Ε, έχω όμω την αίσθηση ότι υπάρχει... Ε, έκανα και μία παρατήρηση σήμερα νωρίτερα ε, στο Twitter. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία κινητικότητα από γερμανικής πλευράς. Ε, στην κορυφή της γερμανικής κυβέρνησης... Και διαχωρίζω την ε, καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ... Από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε. Ναι. Ε, προφανώς με η την απόφαση να κρατηθεί η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη που πιστεύω ότι είναι απόφαση στρατηγική που δεν έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα έχει σχέση και με την Ευρώπη, έχει σχέση και με μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ευρύτερη περιοχή μας με βάση λοιπόν αυτή την ε, απόφαση που νομίζω ότι έχει ληφθεί και δεν λέγεται έτσι ανοιχτά, αλλά όλα προς αυτό κατατείνουν να μας πείσουν, ε, η κυρία Μέρκελ δεν βάζει στην άκρη, θα ήταν υπερβολικό να το πω, δεν βάζει στην άκρη τις οικονομικές παραμέτρους της συμφωνίας, αλλά λαμβάνει υπόψη της και όλες τις πολιτικές παραμέτρους έτσι. της συμφωνίας. Λέ λέτε. Και νομίζω ότι σε αυτή τη ράγια, ας το πούμε έτσι, αν βάλουμε σε μια σιδηροδρομική ράγια και το σπρώξουμε το τρένο. Ναι, ναι. Νομίζω σε αυτή τη γραμμή, τη σιδηροδρομική γραμμή, κινείται αυτή τη στιγμή το τρένο τη συνεννόηση. Άρα λέτε ότι η κυρία Μέρκελ τα συνυπολογίζει όλα. όλα. Όλα τα συνυπολογίζει. Όλα. Ενώ κατάλαβα καλά ότι αφήσατε ένα υπενιγμό για διάσταση απόψεων Σόιμπλε Είναι άλλη η, 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 η οπτική γωνία του Σόιμπλε. Εγώ το βλέπω και με Γερμανού βουλευτέ χριστιανοδημοκράτε που έρχονται μερικέ φορέ στην Αθήνα. Πρόσφατα ήταν δύο αντιπροσωπείε. Μου τηλεφώνησαν, συναντηθήκαμε. Εγώ είμαι γερμανομαθή, όπω ενδεχομένω. Ναι, είναι ξέρετε. γνωστό αυτό. Ναι, ε, του βλέπω λοιπόν, με ενημερώνουν και του ενημερώνω. Δηλαδή, του λέω από τη δική μου την πλευρά πώ κρίνω την κατάσταση, αλλά και εκείνοι μου δίνουν. Για δώστε μα λοιπόν, τι αίσθηση Εκείνη, λοιπόν η εντύπωση που έχουν, επειδή οι περισσότεροι από αυτού Όπω σα είπα, είναι, όχι, όλοι αυτοί οι συνομιλητέ είναι κοινοβουλευτικοί. Έχουν την αίσθηση τη αντίδραση που προκαλεί το ενδεχόμενο μια καινούργια συμφωνία και καινούργια βοήθεια που θα προκύψει βεβαίω και από τη Γερμανία στον, στο, στο, στου γερμανού εκλογεί, στον γερμανικό λαό. Η, η, στάση εκεί είναι αρνητική. Αλλά αυτοί και εκείνοι μου επιβεβαιώνουν ότι η καγκελαρία ε, ξεπερνάει αυτές τις αντιρρήσεις, διότι ακριβώς έχει τη, μεγάλη, τη εικόνα. μεγάλη εικόνα. Ο Σόιμπλε είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ευθύνη της δημοσιονομικής ιστορροπίας στη Γερμανία και εν μέρη και στην Ευρώπη, γιατί βεβαίως η Γερμανία είναι η πιο ισχυρή οικονομία αυτή της αγωνιστή, αγωνιστή, στην Ευρώπη. Πρωταγωνιστή ε, η γερμανική Αυτό όμως είναι μια οπτική γωνία, περιορισμένη οπτική γωνία, την οποία όπως ξέρουμε όλοι δεν την έχει... Δεν μπορεί, δεν μπορεί ο, 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 την, την συνολική εικόνα την έχει πάντα ο Πρωθυπουργό μια χώρα. Το βλέπουμε και στη δική μα κυβέρνηση, την τη σημερινή. Το λοιπόν. βλέπαμε και με τον Κώστα Καραμανλή. Ένα Πρωθυπουργό ξέρει όλε τι παραμέτρου, γι' αυτό και πολλέ φορέ απογοητεύει κάποιου υπουργού. Ναι. Γιατί ξέρετε, λέει ο Υπουργό, Μα γιατί δεν γίνεται έτσι όπω το βλέ, θέλω εγώ. Μα γιατί υπάρχουν κοινά, πολλά πράγματα τα οποία ο Πρωθυπουργό πρέπει να συγκεράσει και να δει ποια είναι η συνολική εικόνα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία. Μάλιστα. Και νομίζω έχουμε. Μιλούσα σήμερα με έναν πολύ σπουδαίο γερμανό δημοσιογράφο, ο οποίο μου έλεγε ότι βλέπει με αυτή τη μετα, ε, την μετατόπιση. Έναν δημοσιογράφο ο οποίο ανήκει πολιτικά στο χώρο ε, τη εμπλυ... κυρία Μέρκελ, με... Μέρκελ. Και μου έλεγε ακριβώ ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η μονοπλευρη λιτότητα που έχει οδηγήσει τον πληθυσμό μα, τον ελληνικό πληθυσμό τους συμπολίτε μας, σε αυτή την απόγνωση, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί τι συμβαίνει? Άρα, Πέρνουμε, συμβαίνει. Έχουμε πάρει δανεικά, έχουμε πάρει βοήθεια, με την οποία ξεπληρώναμε προηγούμενα δανεικά Έτσι. και το χρέος... Επειδή ακριβώ πέφτηκε ο όγκο τη οικονομία μα, όλο και διωγγώνεται. Αυτό λοιπόν. Πόση έχω... ανάπτυξη κανένα λοιπόν, έχουμε. Η πενταετία ε... έχει αποτύχει πλήρω, Σαμαρά. Ε? Ε, κοιτάξτε. Παπανδρέου, Σαμαρά. Βενεζέλα, έχει αποτύχει πλήρω η πενταετία. Κοιτάξτε, ε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι τα δυόμιση χρόνια τη Νέα Δημοκρατία γίνανε πρόοδοι. Σημαντικέ πρόοδοι. Ναι. Με μία διαφορά. Με τόσα εκατομμύρια ε, φτωχού και ε, τόσα εκατομμύρια ανέργου. Ε, Δηλαδή... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνηση Σαμαρά Πασόκ, του ε, ανέργου του κληρονόμησε από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Παπανδρέου Εγώ πιστεύω, το λέω ευθέω, το πραγματικό έγκλημα και είμαι ξεκάθαρο με τη λέξη έγκλημα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική ιδιωτική οικονομία έγινε τα χρόνια διακυβέρνηση από το Πασόκ. Διότι προκειμένου να προστατευθούν άκρητα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημιουργήσαμε ένα στρατό ενό εκατομμυρίου 300.000 ανέργων, που προέρχονται κατά 95% από τον ιδιωτικό δηλαδή, τομέα. Δηλαδή, ο Γιώργο Παπανδρέου, κύριε, τώρα επιτρέψτε μου, ο Γιώργο Παπανδρέου παρέλαβε καλή κατάσταση από τον Κώστα τον Καρμαλί. Παρέλαβε μια Κα, παρέλαβε, κατάσταση. Παρέλαβε, δηλαδή, την ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτο σε καλή κατάσταση. Θα σα πω, παρέλαβε μια κατάσταση που ήταν διαχειρίσιμη. Εάν είχε πάρει αμέσω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο τα μέτρα τα οποία εμεί είχαμε πει ότι θα παίρναμε ούτε στο μνημόνιο θα μπαίναμε και κυρίως δεν θα μπαίναμε στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο έχει αυτή τη σκληρή συνταγή ε, λιτότητας, ναι. που την εφαρμόζει είτε Θυμά στην Ελλάδα, κάτι, γιατί έχει σημασία, είτε στην Ποτσουάνα, είτε είστε. στην Αργεντινή, είστε. είτε κάπου στην ε, Ανατολική Ασία. Πείτε μα κάτι, τι, τι μέτρα έχει ζητήσει τότε ο Κώστας ο Καραμαλής, το 2009 αν δεν κάνω λάθος. Ε? Κοιτάξτε, Πιλάτε, για το 2009. Πάει. Καταρχήν, είχε ζητήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου ήδη από το Μάρτιο, του 2009 ναι. να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή πορεία στα έξι βασικά προβλήματα της οικονομίας μας. Και ξέρετε, επειδή ήμουν από εκείνους που τα είχαν γράψει, είναι ξέρω. απλά πράγματα. Ε, βγήκε τότε από εκείνη τη συνάντηση ο Γιώργος Παπανδρέου, αν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά ήταν στις 5 Μαρτίου του 9, την ημερομηνία μπορεί να μου διαφεύγει η ακριβή η ημερομηνία, ναι, ναι. και βγήκε και είπε μετά τη συνάντηση με τον Καραμαλή ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κρίση και πάμε κατευθείαν πάμε για εκλογές. Κερδίζει τι εκλογέ. Είχε πει και το λεφτά υπάρχουν τότε. Ε. Κερδίζει τι εκλογέ. Εγώ ξέρετε δεν αμφισβητώ ναι. κανένα εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα το να πει ε, στου Έλληνε πολίτε που πήραν μια απόφαση, έστω και με λάθο ε, στοιχεία, ότι είναι λάθο αυτή η απόφασή σου και πρέπει να βγει στην πλατεία συντάγματο και να αυτομαστιγωθεί, δεν έχει και μεγάλο νόημα. Η, απόφα... η, απόφαση αυτή ήταν εκείνη που πήρανε τότε και χάσαμε τις εκλογές με 11, 11, 11 μονάδες, μονάδες, διαφορά. Δηλαδή. Μεγάλη ήττα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πολύ μεγάλη, μεγάλη ήττα. Η δηλαδή. μεγαλύτερη ήττα που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Ναι. Ε, με μια διαφορά. Δηλαδή ήταν μεγαλύτερη διαφορά τότε Πασόκ Νέα Δημοκρατία από ό,τι ήταν η διαφορά τώρα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ναι, με μια διαφορά. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε από το 15% και πήγε στο 36%. Ναι, αλήθεια. 16%. Δηλαδή κέρδισε 20 μονάδε. Ε, θέλω όμω να πω ότι τότε ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασό κερδίσαν τις εκλογές και αν είχαν δράσει γρήγορα, δεν θα μας είχαν πάει ούτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένω σε αυτό το πράγμα, ούτε στο Μνημόνιο. Θα μπορούσαν όπως αντιμετώπισε τα προβλήματά της η Ισπανία χωρίς να μπει σε Μνημόνιο, να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε. Πιστεύω ότι ήθελα να πάει δεν τολμούσε, εγώ Πιστεύω ότι, να σας πω, δεν τολμούσε να πάρει τα μέτρα τα οποία ήταν απαραίτητα. Δεν τολμούσε γιατί και όσο δεν, είχε, περνούσε, δεν ο... είχε το πολιτικό θάρρος, δεν, δεν είχε, είχε τε, το πολιτικό... Το, το πολιτικό, την πολιτική ματιά να δει τι γίνεται ή συνέβαινε ε, τίποτα άλλο περίεργο. Πίστεψε περιέργο. ενδεχομένως, όχι, πίστε, πίστεψε ναι. ενδεχομένως ότι λέγοντας παντού ότι η Ελλάδα είναι μια διεφθαρμένη χώρα, ότι είμαστε ένας Τιτανικός, θα, Καλά, κερδίσει, που ζούσετε, εδώ ζούσε, δεν θα η κερδίσει τη συμπάθεια και πολύ χρόνο από τους εταίρους ε, Ελεηνο, ελεηνολόγησε τη χώρα του. Δεν ελεηνολόγησε τόσο την, την κυβέρνηση Καραμανλή. Τη χώρα του ελεηνολόγησε. Και αυτό το κουπί από τότε το τραβάμε ακόμη. Διότι προσπαθούμε να πείσουμε όλους τους Ευρωπαίους ότι δεν είμαστε απατεώνες, ότι δεν είμαστε κλέφτες, ότι δεν είμαστε τεμπέληδες. Και αυτό απολυκρίνεται εύκολα κύριε Λιάτσο. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Βγήκε κάποια στιγμή ότι στην Ελλάδα κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν τυφλοί, ε, Παίρναν επίδομα τυφλού. Μάλιστα. κριτέο και καλά κάνει και πρέπει να του αφαιρεθεί και αναδρομικά αυτό το επίδομα. Ήταν ένα αριθμό, όχι σπουδαίο. Ξέρετε πόσε δεκάδε χιλιάδε ε, Γερμανοί κοροϊδεύουν κάθε χρόνο το γερμανικό δημόσιο για ένα επίδομα πολύ σημαντικό που έχει το όνομα ΧΑΡΤΣ από τον εμπνευστή του. 215.000. 215.000 που είναι τεράστιο αριθμό. Και κανεί δεν λέει ότι οι Γερμανοί συλλήβδην είναι απαταιώνε, κλέφτε, εκμεταλλευτέ του δημοσίου. Γιατί λοιπόν εμεί βάζουμε αυτέ τι ρετσινιέ στον εαυτό μα, Δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει απλώ όταν βρίσκουμε κάποιον να είμαστε αυστηροί όσον αφορά στα μέτρα που πρέπει να παρθούν εναντίον όποιον παραβιάζει τους νόμους. Αλλά δεν είμαστε ούτε κλέφτες, ούτε λοποδίτε, ούτε τεμπέληδε, ούτε ανεπάγγελτοι. Πάντω, εγώ, εγώ να δεχτώ την κριτική που κάνετε για την ε, περίοδο τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά οι πολίτε, αυτό ει πράτο, mm -hmm. και από αυτά που έχω δει κιόλα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο παράπονο και πολύ μεγάλη στεναχώρια μέσα του για τα αποτελέσματα τη διακυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, πιστεύω ότι... Αυτά τα success story και τα λοιπά τα ακούμε τώρα και γελάμε. Δεν υπάρχει η κυρία και ξέρω και εσεί Τα έχετε κατακαυτηριάσει, Εγώ τα έχετε κριτικάρει θεωρώ και τα λοιπά. ότι πριν από τι εκλογέ, τι ευρωεκλογέ του Μαου, αντί να επιταχύνουμε και να είμαστε σαν κυβέρνηση, γιατί και εγώ στη Νέα Δημοκρατία ανήκω. Είμαι βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, έχω σταματήσει να είμαι βουλευτή από το 2012. Πάντω, το περιβάλλον σα, ούτε και ο ίδιο δεν θέλει να σα βλέπει. Ε. Ε, ε, που το λέω έτσι, κοιτάξτε, ομά, Εγώ δεν αλλά υπάρχει άνθρωπο που να Με την κριτική θέλω... που ασκείτε εσεί, α πούμε, τον τελευταίο καιρό. Ναι, ε, ε, Η κριτική. Σα θεωρεί εχθρό, δηλαδή. Να σα το κριτική... πω έτσι από το ρεπορτάζ το δικό μου. Η κριτική είναι πάντα επικοδομητική. Και όποιο θεωρεί την εσωκομματική συζήτηση εσωστρέφεια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν ξέρει τι του γίνεται. Ε, εσωστρέφεια είναι να μην ασχολείσαι. Να κλειθεί το, το καβούκι σου. Και να τα αφήνει τα πράγματα να συνεχίζουν σε ένα λάθος δρόμο, αν τον έχουν πάρει το λάθος δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, το, το πρόσφατο, και ό,τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα, ε, δεν πρέπει να ικανοποιεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω με πολύ προσοχή στην επιλογή των το λεξεών φάσε, μου. Των λεξεών. Γιατί το λέτε ε, για το Το λέω αυτό, αυτό γιατί το αποτέλεσμα, κοιτάξτε, ναι. λένε ότι χάσανε, έχασε, έχασε η Νέα Δημοκρατία με μία μισή μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο αποτέλεσμα. Μα δεν είναι έτσι. Μα δεν μετριέται έτσι. Το αποτέλεσμα, πρώτα-πρώτα, εδώ... Είναι ποιο θα κυβερνήσει τον τόπο. Εάν ο άλλο κερδίσει. Εμεί χάσαμε τι εκλογέ του 2000 ω Νέα Δημοκρατία, με πολύ μικρή διαφορά από το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη και, και με τρόπο ο οποίο ήταν και αμφισβητήσιμο λόγω των ειδοποιήσεων. Πόσο ήταν τότε, 1,5% ήταν. Πολύ λιγότερο, εκεί πολύ... κοντά. κοντά. Ε, τι εκλογέ τι χάνει. Μιλάμε Όταν για το 2000 δυσκά. τώρα. Το 2000. Ε, 1, και δεν μου αρέσει να γυρίζω και πολύ πίσω. Όχι, εγώ θέλω ε, να έρθουμε ε... στο εξή. Έχασε η πω... Νέα Δημοκρατία yeah. τώρα πολύ σωστά, είπατε στι 25 Ιανουαρίου. Ήταν... Ήταν, ήταν δεδομένο ότι θα χάσει. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και κάνει εντύπωση στον κόσμο ο οποίο πιστεύει στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύει στην κεντροδεξιά τα κτλ., ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει πράξει καθόλου από ό,τι εν πάση περιπτώσει δυσαρεστεί τον κόσμο από τη νέα διακυβέρνηση και έχει φτάσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα σε ιστορικά χαμηλά, στο 15,5% κύριε τον Θα σα πω, εγώ έχω, έχω, έχω δύο εξηγήσει γι' αυτό. Πρώτον. Δηλαδή, μέχρι πόσο θα σταματήσω ο τέτοιο. Δηλαδή, πού θα σταματήσει. Η, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκύψει πάνω από το αποτέλεσμα της, του Ιανουαρίου για να διαπιστώσει γιατί έχασε. Ναι. Ε, και αντί να το κάνει αυτό, κάνει δύο πράγματα τα οποία είναι εντελώ λάθο. Ε, οι φωνέ οι οποίε συνήθω επίσημα γιατί εγώ δεν την εκφράζω επίσημα τη Νέα Δημοκρατία, δεν είμαι βουλευτής, εκφράζουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι είτε ακραίε, είτε εμφορούνται από νεοφιλελεύθερες ε, αντιλήψεις. Ε, δεν εκφράζουν την ευαισθησία την οποία πρέπει να δείχνει ένα κόμμα της κεντροδεξιάς με μεγάλη κοινωνική διαδρομή προς το μέσο πολίτη, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Και το δεύτερο, ξέρετε ο κόσμος που είναι πολύ στην κεντροδεξιά. Μισή Ελλάδα είναι κεντροδεξιά. Μισή, μισός κόσμος είναι αριστερά του κέντρου και ο άλλος μισός στη δεξιά του κέντρου. Απλά πράγματα. Το λέω έτσι λίγο σχηματικά. Δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι πικραμένος επειδή έχασες τις εκλογές ή αν επιδιώκεις κάποια αυτοδικαίωση. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι τι έχεις να του προτείνει για το αύριο. Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που λέμε αφήγημα, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ναι. Το πλάνο σου το όραμά σου, η σκέψη σου για το μέλλον. Ειδικά σε ένα κόσμο ο οποίος, όπως είπαμε, έχει γονατίσει. Δεν έχει λεφτά να στείλει τα παιδιά του, τι να πω, να, να, να... κάνουν μαθήματα αγγλικών στο φορτιστήριο που κάνουν όλοι οι Έλληνε. Μα τότε δεν έχει να πάει τρει φορέ το μήνα δεν σε έχει, σούπερ μάρκετ ο Δεν έχει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει κομμάτι του κόσμου που δεν μπορεί να πάει τρει φορέ το και μήνα. Και προφανώ έχετε και εσεί φίλου. Ναι. Έχω φίλου ή συγγενικά πρόσωπα που γύρω στι 20 μηνός, με πολύ ευπρέπεια οι άνθρωποι, μου τηλεφωνούν και καταλαβαίνω ότι Είναι με ρωτάνε αν μπορούν να του διευκολύνω σε κάτι. Που πώ μπορεί να του διευκολύνει ο καθένα από εμά. Πείτε μου, κάτι λοιπόν, κύριε. Αυτό κύριε. χρειάζεται. Χρειάζεται μια καινούργια φυσιογνωμία. Να ξεφύγουμε από την κοινική υπεράσπιση των όσων πιστεύουμε και πιστεύουμε πολλά ό,τι από αυτά πρέπει να γίνει. Σημασία έχει πώ τα υπερασπίζεσαι, με ποιο τρόπο τα υπερασπίζεσαι και όχι να, να περιμένει χερέκακα να αποτύχει ο αντίπαλό σου, που είναι το, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το ΣΥΡΙΖΑ τον έχω απέναντί μου. Για να κερδίσει εσύ. Για να κερδίσει και να γυρίσει εσύ. Τώρα, έχουν περάσει τέσσερι μήνε που απάνω στα πράγματα είναι ο αλέξο Τσίπρα με τη νέα κυβέρνηση. Ε, ο κύριο Σαμαρά, κατά τη γνώμη σα, και εσεί μιλάτε πλέον με θάρρο και λέτε την άποψή σα και καλά κάνετε. Έτσι πρέπει να είναι οι πολιτικοί. Όχι να κρύβονται, να λένε την άποψή του δυνατά, όπω τη λέτε εσεί. Ε, τι πρέπει να κάνει ο κύριο Σαμαρά, Δεν βλέπει ότι υπάρχει τέτοιο κατήφορο που λένε πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία, όπω ο Νίκο Οδένδια, για παράδειγμα, ότι αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική πορεία τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα γίνει σαν το Πασόκ. Ε, τι πρέπει πιστεύω, να κάνει ο κ. Σαμαρά. Δηλαδή. Θα σα πω ότι τι πιστεύω ξεκάθαρα θα σου το πω. Την επομένη τη υπογραφή τη συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία, δια του Προέδρου τη, ο οποίο είναι ο Αντώνη Σαμαρά, πρέπει να ανακοινώσει τη διεξαγωγή εκτάκτου συνεδρίου εντό 6 εβδομάδων. Αντε 8 σε κάθαρα πράγματα. Δηλαδή μόλις υπογραφεί η συμφωνία λέτε. Δηλαδή. Μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Δεν είναι, με δεν τι είναι... θέμα το συνέδριο να γίνει το έκτακτο. Ή ο, ο επαναπροσδιορισμός της πολιτικής φυσιογνωμίας της κεντροδεξιάς. Η ο επαναπροσδιορισμος τη πολιτική φυσιογνωμία τη κεντροδεξιά. η νέα δημοκρατία, ξέρετε το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ένα κόμμα με ιδιαίτερα μεγάλες κοινωνικές ευαισθησίες ευαισθησίε που είχαν όλα τα κεντροδεξιά κόμματα. Δεν είμαστε οι μόνοι. Όλα τα κεντροδεξιά κόμματα σε όλε τι μεγάλε χώρε τη Ευρωζώνης. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Αυτά τα κόμματα φτιάξαν το κοινωνικό κράτο. Και εδώ έχουμε μια κοινωνία που είναι γονατισμένη και κανεί δεν νοιάζεται πώ θα τη στηρίξει. Κανείς δεν νοιάζεται, αν θέλετε, πώς θα δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που δεν θα έχουμε κι άλλους άνεργου άνεργους από τον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πείτε υπάρχουν λεφτά, μα πρέπει να βρεθούν πόροι. Και κυρίως πρέπει να τους δείξεις όλων αυτών των ανθρώπων ότι δεν είναι μόνοι τους. Είναι θέμα ουσίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε όλα καλά τα κάναμε και μακάρι να είχαμε και άλλα δέκα μνημόνια να εφαρμόσουμε. Εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία ποιοι τα λένε αυτά ή υπενήσονται κάτι τέτοια. Μεταρρυθμίσεις στη χώρα γίνανε Καλώ γίναν και πρέπει να γίνουν κι άλλε. Αλλά με μέτρο. Ναι. Να σα πω ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον κύριο Σταμάτη. Ένα φίλο που μα βλέπει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και για εσά. Λέει, ποια είναι η διαφορά λέει, του Κώστα του Καραμαλί με τον τον Σαμαρά. Τι διαφορά βλέπετε. Κοιτάξτε, δεν θα πω. Εγώ είμαι στενό συνεργάτη. Ήμουν στενό συνεργάτη του Κώστα Καραμαλί. Είσαι ένα εκπρόσωπο για πόσα χρόνια, κύριε Αντώνητο 5,5-6 6, χρόνια. Έχω κάνει 557 briefing. Ημερήσιε ενημερώσει. Ναι. Και θα θυμάστε ότι όσο έκανα τι ενημερώσει, απέφευγα συστηματικά ε, να βγω στι τηλεοράσει, διότι τη δουλειά μου την έκανα εκεί που ήταν ο θεσμικό μου ρόλο και ο θεσμικό μου χώρο. Δεν μπορώ να ερμηνεύω τον εαυτό μου το βράδυ ε, στα τηλεοπτικά κανάλια. Με όση χαρά ξέρετε, θα ήθελα να είμαι μαζί σα ε, όπου ήσασταν όπου τότε Ε, Η διαφορά λοιπόν. Ε, είναι ότι λυπάμαι που θα το πω ο Κώστας καραμανλής μιλούσε και μιλάει στην καρδιά του κόσμου ε, ο κόσμος ξέρετε όπου πηγαίνω μου μιλάει συνέχεια για τον Κώστα Καραμαλή γνωρίζοντας την, τον προσωπικό μας ε, σύνδεσμο την πολιτική μας φιλία Πέζ, και την προσωπική τώρα. μας φιλία πέζει βεβαίως ρόλο. και παίζει ρόλο αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που δεν έγινε και είναι ουσιαστικό στην πολιτική είναι να εξηγήσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια, να εξηγήσει του πολίτε. Όχι με όρου οικονομετρία και ε, ε, επιστημονική ανάλυση στα οικονομικά, με όρου που καταλαβαίνει ο κόσμο γιατί κάνει κάτι. Ναι. Ε, δεν είναι θέμα επικοινωνία μόνο. Αυτό είναι θέμα ουσία. Που... Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αντώνα, εσεί είστε μέτρη στο, στην επικοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει, έχει, έχει επικοινωνία καλή. Τι πιστεύετε εσεί. Πείτε την γνώμη σα στον κόσμο. Θα σα πω το εξή. Ναι. Έχω πολλού φίλου στο δημοσιογραφικό χώρο. Ε, είναι αυτονόητο. Έχω πολλού φίλου στο δημοσιογραφικό χώρο που γράφουν σε ενημερωτικά sites. 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 Ξέρετε τι μου λένε. Όλοι του. Καλύπτουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε φορά που γράφουν τη Νέα Δημοκρατία, τα κείμενα αυτά σχεδόν δεν διαβάζονται. Και οι άνθρωποι γράφουν πολύ ενδιαφέροντα κείμενα για μένα που με ενδιαφέρουν έχουν πολλέ πληροφορίε. Κάνουν καλέ αναλύσει. Τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει στον κόσμο. Ο κόσμο δεν την καταγράφει. Καταλάβατε κύριε Μινά ο... από τη Θεσσαλονίκη, ως... γιατί μου ασχείται κριτική. Να, τα λέει ο κύριο Αντωνό Μόνο. Η Νέα Δημοκρατία τα λέει, τα τώρα. δεν πείθει ω πιστική εναλλακτική κυβερνητική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα Ποιος κόμμα θέει γι αυτό? κεντροδεξιά. Ποιο ε... θέλει που δεν η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Κοιτάξτε, σα είπα προηγουμένω ορισμένα πράγματα τα οποία γίνονται. Ναι. Ούτε με κραυγέ ούτε με ηθοποιήσει. Μα κάποιο έχει την ευθύνη. Ε... Δεν υπάρχει αρχηγό σε αυτό το κόμμα. Αυτό προμετασυ... Στο κόμμα του 15% επαναλαμβάνω. Ε. Γι' αυτό πρέπει να τα συζητήσουμε όλα ναι. σε ένα μεγάλο, ανανεωμένο, πολυσυλλεκτικό συνέδριο με επικαιροποιημένη σύνθεση. Πείτε μα κάτι, θυμίστε μα κάτι. Πράγματα. Με επικαιροποιημένη σύνθεση. Θυμήστε μα κάτι. Όταν έχασε. Τη πέστη πολύ μεγάλη ήττα ο Κώστας ο Καραμαλής από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Τι συνέβη μετά στην Νέα Δημοκρατία, Τι έκανε ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω τι έγινε εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ ναι. ο Κώστας Καραμαλής αφού μας ευχαρίστησε όσους είμαστε στο γραφείο του και είχαμε μείνει τρεις τέσσερις, ναι. ε, είχε συντάξει με τη βοήθεια ορισμένων συνεργατών του ένα σύντομο κείμενο στο οποίο αποδέχτηκε, παραδέχτηκε την ήττα του και ανεγνώρισε τη νίκη του πολιτικού μας αντιπάλου, του ΠΑΣΟΚ και πήγε κατευθείαν στο Ζάπιο, το διάβασε μόνος του, μη πλαισιούμενος από κανένα για να δείξει ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την προσωπική ευθύνη για την Ήτα για 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 και την εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι. Ναι, ναι, Κανένας ναι. δεν ήταν δίπλα του. Μου είχε πει Βαγγέλη δεν θέλω κανένα δίπλα μου. Και είχε δίκιο. Μόνος του ήταν. Έτσι γίνεται. Στο, λέτε. στο Ζάπιο λέτε. Στο Ζάπιο. Και εκείνο το ίδιο βράδυ επέβαλε mm. στο κόμμα ε, την παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος στην οποία βρισκόταν τα τελευταία 12,5-13 χρόνια και έβαλε μπροστά τη διαδικασία για την εκλογή του... Το ίδιο βράδυ, ε. Το ίδιο βράδυ. Μιλάτε για το ίδιο βράδυ των εκλογών. Το ίδιο βράδυ των Κοιτάξτε, εκλογών. εγώ δεν λέω τίποτα για τον Κώστα του Καραμαλή, φίλε και φίλοι, για τον Αντώνη του Σαμαρά. Έχουν διαφορετικέ συνοτροπίε οι άνθρωποι. Ο ένα πήγε το ίδιο βράδυ που έχασε με 11 μονάδε και είπε παρετούμε. Και έβαλε παρετούμε. Αυτό είπε ουσιαστικά. Βεβαίως. Και ξε, να ξεκινήσουν διαδικασίε για νέο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Αντώνη Σαμαρά περιμένει να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να καταστραφεί ο Τσίπρα, άρα να καταστραφεί και η Ελλάδα σε αυτή τη φάση, για να ξαναρθεί πάλι ο Αντώνη Σαμαρά να γίνει πρωθυπουργό. Είναι διαφορετική φιλοσοφία, εγώ δεν λέω τίποτα. Θα σα πω κύριε Λιάτσο το εξή. Ο κάθε άνθρωπο, ο κάθε πρόεδρο, ο κάθε ηγέτη έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται Όπως και να νομίζεις. διαχειρίζεται. Όπως και ομίζω. τη δική του ιστροφιμία με το εκπρόσωπο. Εφόσον δικό τον ανέχετε το κόμμα, με συγχωρείτε, εφόσον τον ανέχετε το κόμμα και κανεί μέχρι τώρα στι διαδικασίε που προβλέπει το καταστατικό τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει θέσει επισήμω θέμα ηγεσία για τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, καλά κάνει ο Διότι κανεί δεν τόλμησε προφανώ. Βλέπω, α πούμε, την κυρία Ντόρα Πακογιάννη, βγαίνει στη λοράση και στα ραδιόφωνα και κάνει κριτική. Εσεί δεν είστε βουλευτέ, είναι άλλο πράγμα. Και άλλοι, ο Νίκο Οδένδια επίση κάνει σκληρή κριτική. Η Ντόρα Πακογιάννη πολύ σκληρή κριτική και κανα δυο τρει ακόμα. Κανεί όμω δεν ετόλμησε να βάλει θέμα αλλαγή ηγεσία του Αντώνιου Σαββατοκύριακο. Θα σα πω το εξή. Εγώ πάνω απ' όλα και το λέω ξεκάθαρα και το λέω κάθε φορά. Θέτω θέμα επαναπροϊστορισμού πολιτικού τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει αρεστή. Κάποιο είπε, νομίζω, Νίκο Οδέντια, τη λέξη ελκυστική και φάνηκε περίεργο. Μα ένα ακόμα. Πρέπει να μιλάει στον κόσμο. Πρέπει να το το μάθημα. Μιλάει μιλά η Νέα Δημοκρατία ε, σήμερα ε, στον κόσμο. Ε, ε, εάν η Νέα Δημοκρατία. Εσεί με την τεράστια εμπειρία η... που έχετε, μιλάει η Νέα Δημοκρατία στον κόσμο σήμερα. Κρίνοντα από τι δημοσκοπήσει, όχι. Μα 15% είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αντώνη. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Καλύτερο δώρο από αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει κανεί. Μάλιστα, τα λέτε όλα. Να σα πω, τι εννοείται η κεντροδεξία. Ακούστε τι έχει πει ο κύριο Αντώνη, φίλε και φίλοι. Η κεντροδεξία λέει πρέπει να απαλλαγεί από βαρύδια. Σόγαμπρους και αιμονικά στοιχεία. Μπορείτε σας παρακαλώ μπορεί να μου πείτε τι εννοείτε, ποιοι είναι, ποιοι είναι τα βαρύδια, ποιοι είναι οι σόγαμπροι και ποια είναι τα αιμονικά στοιχεία. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη παράδοση να έχει στις τάξεις της ανθρώπους με διάφορες φωνές. Από τις παρυφές της Σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστερά, μέχρι τις παρυφές της Δημοκρατικής Δεξιάς. Η φωνή όμω εκείνη η οποία επικρατούσε ήταν πάντα σχεδόν, ειδικά όταν η Νέα Δημοκρατία γινόταν πλειοψηφικό ρεύμα, η φωνή τη μετριοπάθεια, τη συνένεση, τη συνεννόηση, τη υποιότητα, τη αναζήτηση κοινού εδάφου με όλου όσου βρίσκονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί λοιπόν, σα είπα προηγουμένω, άνθρωποι οι οποίοι κραυγάζουν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να συμπεριφέρονται ω πολιτικοί ηθοποιοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, άνθρωποι οι οποίοι ε, εδώ και λίγο διάστημα, αφού κάναν διάφορες περιπλανήσεις σε άλλους χώρους, και δεν αναφέρομαι μόνο σε βουλευτές, έτσι, ε, βρήκαν τη Νέα Δημοκρατία ευκαιριακά ως στέγη. Α, για να, ποιο χτυπάει η καμπά, για να να εκλεγούν. Μπορώ. Σας είπα, δεν εννοώ μόνο βουλευτές. Αλλά ε, εννοείται και βουλευτές. Ε, ε, Λοιπόν, Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι άνθρωποι, συγκεκριμένο βουλευτή και κανάδιο βουλευτέ δηλαδή ε, εννοείται. Οι άνθρωποι αυτοί ναι. θα πρέπει να συμπεριφέρονται διότι ακόμη δεν έχουν δώσει τα πλήρη διαπιστευτήριά του στον χώρο. Έχουν πολλά ακόμη να αποδείξουν. Θα πρέπει να συμπεριφέρονται με σεμνότητα. Ποιον εννοείται, το, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν θα είναι. πω κανένα όνομα. Το Γεωργιάδη έχω την αντίποση. Δεν θα πω κανένα όνομα. Τον Γεωργιάδη ε, και τον Βορύδη νομίζω. Ε, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Mm. Αλλά θα ήθελα να σα πω το εξή. Πάντως με τον Γεωργιάδη έχετε βεντέτα. Καμία. Ε, βλέπ με βλέπω το... ανταλλαγή στα tweet και τα λοιπά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, όχι. Στο twitter εκεί. Δεν ανοίγω... Ε, κοιτάξτε, είπα ότι πολιτικό διάλογο ανοίγω με κίνους που εγώ επιλέγω. Mm. Όπως ε, και σε κανάλια που εγώ θέλω Πηγαίνω και συζητώ. Δικαίωμά σα. Και είναι χαρά μου που είμαστε απόψε και μαζί. Έτσι. Πολύ δεν μεγάλη χαρά Και δική μου αλλά και τον τηλεθεατών να βλέπω τα μηνύματα. Δεν πηγαίνω παντού. Δεν πάτε παντού. Ε, είμαι πολύ επιλεκτικό γιατί ξέρω τι θέλω να πω και ξέρω ότι θέλω να κάνω μια συζήτηση. Όπω σα είπα, με ξεκάθαρο τρόπο στο πλαίσιο τη υπηότητο και των μετρημένων λόγων. Έχω κάνει, ξέρετε, ένα πράγμα εκτό των άλλων. Οφείλω από την καρδιά μου στον Κώστα Καραμέλη. Με έκανε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγώ είμαι λίγο εκρηκτικό τύπο, ίσω να μην φαίνομαι. Δεν φαίνεσαι, όχι. Ε, η μητέρα μου, που έχω τη χαρά να, την έχω ακόμη κοντά μου. Να είναι καλά. Ε, Ελπίζω να μα βλέπει τώρα, αν αντέχει τέτοια ώρα. Νομίζω θα μα βλέπει. Πολύ ωραία. Ε, είχε πάντα και μου έλεγε: Βρε, παιδί μου, είσαι τσαντίλα. Έτσι ακριβώ. <laughs> και νομίζω τώρα που θα μα βλέπει θα χαμογελάει κιόλα. Ναι. Ε, και όταν γίνεις κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένα από τα πράγματα, τα πρώτα που μαθαίνεις, είναι να... το θέμα της αυτοκυριαρχίας, του αυτοελέγχου. Δεν είναι για να γίνεις άνοστος, απλώς επειδή εκπροσωπείς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, κάθε λέξη σου, κάθε φράση σου, έχει ειδικό βάρος. Ε, είμαι πολύ προσεκτικός ε, σου Και γι' αυτό λόγος, ακριβώς ε. νομίζω ότι ξέρω να εκφράζομαι με ακρίβεια ε, χωρίς να ξεπερνάω ορισμένα εσκαμένα. Μπορεί ορισμένοι να ενοχλούνται, έχω όμως υποχρέωση μετά από 30 τόσα χρόνια δημοσιογραφία ε, δημοσιογραφίας και ξέρετε μπήκα μεγάλο στην πολιτική, ναι, από ναι. το παράθυρο. Α, α, αυτό, ναι. ε, αυτό λοιπόν μου το, το φίλο στον Κώστα Καραμαλίδη, ότι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία της, ε, της προσαρμογής, προσαρμογής, της πολιτικής προσαρμογής. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από 35 χρόνια δημοσιογραφίας και 10 περίπου χρόνια στην πολιτική, ε, Τη γνώμη μου πρέπει να έχω πρέπει το να δικαίωμα να τη την εκφράζω με σαφήνεια. Λοιπόν, ερώτηση λοιπόν. Εγώ χαίρομαι, χαίρομαι έτσι που τα λέτε. Ο κύριος Δένδιας είπε το εξή. Δεκανίκια του ΣΥΡΙΖΑ είναι όσοι κρατούν τη Νέα Δημοκρατία στο 15%. Ε, το ίδιο. Δεν σα είπα και εγώ προηγουμένω. Ναι? Χωρί να έχω συναντηθεί με το φίλο μου, τον Νίκο Ταβένδια. Το Σε... Συμφωνείτε λοιπόν και εσεί με εγώ αυτή τη δηλώση. Εγώ πιστεύω ναι? ότι όποιο δεν φροντίσει η Νέα Δημοκρατία να απογειωθεί και να γίνει εκείνη η μεγάλη κρατεά, ελκυστική, πιστική, ε, κεντροδεξιά παράταξη, μιλώντας στους ψηφοφόρους, τους συνήθως ανένταχτους. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε θα σας Λιάτσο. Θα το ρωτήσω τι σκέφτομαι, όπως το σκέφτομαι. Ναι. Με αυτά που λέτε. Ναι. Και πιστεύω ότι αρκετός κόσμος συμφωνεί με αυτά που λέτε. Με τη σημερινή ηγεσία μπορούν να επιτευχθούν. Αυτό είναι το ερώτημα πολύ απλό θα τρόπο. το συζητήσουμε. Στο συνέδριο. Γι' αυτό πιστεύω ότι. Ούτε εσεί έχω... το λέτε τώρα ευθέω δηλαδή. Δεν, να σα πω κάτι. Ενώ, δεν ξέρω, ότι, θέμα... ενώ ξέρω ότι έχετε άποψη. Να σα πω κάτι. Ξέρω δεν ότι, είναι... ότι έχετε άποψη συγκεκριμένη. Μέχρι στιγμή η σημερινή ηγεσία δεν έχει πείσει ότι μπορεί να, να... να... να κερδίσει αυτού του ανθρώπου. Μιλάει, ας... να σα πω κάτι, μιλάει σε ανθρώπου σαν και εμένα κι άλλου, που είμαστε μέλη τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε οργανωμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα, τα μεγάλα, τα κόμματα ευρεία λαϊκή βάση χρειάζονται τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτικά ανένταχτοι και πρέπει κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές να τους πείσει και στο μυαλό τους και στην ψυχή τους να σου δώσουν την ψήφο. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις συγκεκριμένο πρόγραμμα, Ξέρετε, να μην διαιρείς, να μην, χωρίζει. να μην χωρίζεις. Να Υπάρχει ένα 20% αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κ. Αντώναρε, που είναι αναποφάσιστοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, να είστε βέβαιος, είναι που ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν γυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή κατάσταση. Εγώ, η Ντόρα λοιπόν... Η λέει ο Σαμαρά να σκεφτεί λέει, την ευθύνη απέναντι στην παράταξη και την ιστεροφημία του. Του λέει ότι τι εννοεί η Ντόρα Μπακογιάννη λέγοντα αυτό το πράγμα. Να ρωτήσετε την ίδια. Εγώ εκείνο το οποίο. Εγώ εκείνο το Μα το οποίο να σκεφτεί λέω... λέει, την ευθύνη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαρά και την ιστεροφημία του, λέει η Ντόρα. Σα είπα ότι ε, ανεξάρτητα τι λέει ο ένα ή ο άλλο, εγώ έχω τη δική μου άποψη. Πρέπει να σταματήσει η φθήνουσα πορεία της Νέας Δημοκρατίας, που θα το πω πολύ προσεκτικά και νομίζω ότι το καταλάβετε. Ναι. Είναι ακόμη για αυτή την ώρα ναι. ο κεντρικός κομματικός φορέας της κεντροδεξιάς. Μάλιστα. Sí. Έχω πολλά ερωτήματα για σας, θέλετε να σας υποβάλω μερικά. Όσο θέλετε. Κύριος Παύλος, στο Μέγκα λέει θα μπορούσατε να δώσετε συνέντευξη. Στο Μέγκα Channel. Δεν είμαι από του πολύ αγαπητούς συνομιλητές εκεί. <laughs> ναι. Ε. Περιμένω να με καλέσουν. Δεν σα καλούν λοιπόν. Σα έχει κόψει. Έχουν καιρό. <συμφι> όχι, όχι. Δεν <συμφι> <έχω κόψη> <συμφι> δε με έχουν κόψει. Δεν με έχουν κόψει. Κοιτάξτε, ε, είναι, θέμα, είναι θέμα καμιά φορά να το επιδιώκει. <συμφι> ε, εγώ δεν επιδιώκω. Πετε μου, ρωτήστε όποιον δημοσιογράφο θέλετε. Έχω τηλεφωνήσει σε έναν να ζητήσω να μου πάρουν συνέντευξη. Από όσο ξέρω, δεν θα βρείτε κανέναν. Από όσο ξέρω, όχι. Με παίρνουν δέκα. Και είστε και δύσκολο. Και, 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 και αποδέχομαι τρει. Έτσι. Και έχω πολλά ερωτήματα. Έχω πολλά ερωτήματα. Τι γίνει, που, είναι ο ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής λέει που κυβερνούσε πέντε χρόνια. Πού είναι, λέει τώρα. Ούτε ένα άρθρο, λέει, δεν έχει γράψει ο Κώστας ο Καραμαλή. Θέλουν ξέρω. να ακούσουν τον Κώστα τον Καραμαλή ο κόσμο. Θέλουν να τι πιστεύει ο Κώστα ο Καραμαλή. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για τη διαπραγμάτευση, για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, Εντάξει. για τον τον Σάμαρα. Τι πιστεύει ο κόσμο αυτό. Θα σα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί πά... έχει πέσει η σε υγεία σειρμάτου. Ε, έχω, πέψει, έχω πάψει εδώ και 5,5 χρόνια να είμαι επίσημο εκπρόσωπο του κράτου. Ναι, Κάνα. αλλά η σε υγεία σειρμάτου. Ε... Ο κόσμο θέλει να ξέρει πώ σκέφτεται. Ε, Μερικέ φορέ. Ξέρετε, μόνο αυτοί που πάνε και τον βλέπουν και τώρα που γιόρταζε, που έγινε ουρά έξω φέτος, το γραφείο φέτο. Σα είδα και εσά που πηγαίνατε. Ε, εγώ είμαι τακτικό Πήγε κόσμο και άκουσε την άποψή του, αλλά στο τέτα τέτ. Ο κόσμο ο πολίτη δεν. Νομίζω, δεν νομίζω τι σκέφτεται που. ο κόσμο ο Γιατί ξέρετε, δεν εμφανίζεται. Δεν κάνει καμιά δήλωση. Η σιωπή πολλέ φορέ είναι ναι. εύγλωτη. Υπάρχει μια γερμανική παρεμβάση. Τέτοια σιωπή, αγαπητέ κύριε που, λέ, που λέει. Με τόσα μεγάλα προβλήματα που έχει η Ελλάδα και η Έλληνε σήμερα. Ναι. Δεν πρέπει να βγει ο Κώστα Καραμαλή ναι. να κάνει μια τοποθέτηση. Ο Κώστα ο Καραμαλή, έχω την εντύπωση ότι θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα. Δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα. Δεν, είναι, ο δεν είναι ο τόπο και ο χρόνος αυτή τη στιγμή για να ανακατευθεί ένας πρώην Πρωθυπουργό που έχει επιδείξει μεγάλο αίσθημα ευθύνη στα τρέχοντα πράγματα της χώρας. Να τα πούμε απλά. Ναι, απλά θέλω να μας τα πείτε. Είμαστε... Να, να το καταλάβουμε. Στις 25 Ιανουαρίου. Σας διακόπτε και σας δώσω όλο το χρόνο. Πραγματικά σα το λέω, ο κόσμο ρωτάει γιατί δεν εμφανίζεται ο Καραμαλή να ε, πει μια ο Κώστας, κουβέντα. Ο Κώστα Καραμαλή είναι άλλο χαρακτήρα και νομίζω γι' αυτό και ο κόσμο τον αγαπάει. Μα ήταν πρώην πρωθυπουργό. Να σα πω γιατί. Από Εκτός άλλους... αν έχει αποφασίσει να βγει στη σύνταξη. Άλλους... Έχει αποφασίσει να βγει στη σύνταξη. Όχι. όχι, όχι. όχι. Μάλιστα. Από άλλου πρώην πρωθυπουργού οι οποίοι κάθε τόσο και λιγάκι κάνουν μια δημόσια παρέμβαση. Είναι άλλο ο χαρακτήρα. 57-58 χρονών άνθρωπο τώρα είναι δυνατό να μην βγαίνει. Που, 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 τρέχει το αίμα, που βράζει το αίμα στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα να μην πάρει να μα κάνει μια δήλωση. Ε, να δούμε πώ σκέφτεται. Έχουμε ακόμη χρόνο για αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σα πω κάτι που είναι δική μου σκέψη και νομίζω ότι θα καταλάβετε και περισσότερα. Στι 25 Ιανουαρίου είχαμε μια κυβερνητική αλλαγή, ξεκάθαρη στη χώρα. Ανέλαβε μια καινούργια κυβέρνηση. Άλλη δομή και άλλη απόκληση από την κυβέρνηση που θα έφτιαχνε το κόμμα της νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να έχει το χρόνο να αποδείξει τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Ο Κώστας Καραμελής σέβεται απόλυτα. Γιατί κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, συνωμοσίε, συνεννοήσει και αυτά. Αυτά είναι πράσινα λόγα. Τι, ότι μιλάει με τον Τζίπρα, α πούμε. Αυτό σα πω ότι είναι πράσινα λόγα. Έτσι και σας το, λέω ξεκάθα, σας το λέω ξεκάθαρα. είναι πράσινα λόγα ότι συνομιλεί με τον Τζίπρα. Όλε αυτέ οι φήμε και οι συνωμοσίε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Κώστα Καραμαλή, όπω έχει αποδείξει σε όλη του τη διαδρομή, με ευλαβικό τρόπο, σέβεται τη συνταγματική τάξη και τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Και σα είπα προηγουμένω, ε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα αποδείξει τι μπορεί, τι θέλει και τι δεν μπορεί να κάνει. Ε, την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. Έχ, έχει χάσει χρόνο όσον αφορά τη συμφωνία. Γιατί η οικονομία έχει βυθιστεί, το ξέρουμε. Λέτε ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Ε. Αλλά ε, δεν θα τη πάρουμε και το κεφάλι αμέσω. Εγώ δεν είμαι από εκείνου που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση αυτή θα καταρρεύσει αύριο ή μεθαύριο. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ό, γιατί στη Νέα Δημοκρατία μιλάγανε για παρένθεση δύο μηνών. Ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνει δύο, δύο μήνε κυβέρνηση. Έτσι έλεγαν. Φαίνεται ότι το πιστεύουν αυτό 15% των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. <laughs> Τώρα, επειδή ο χρόνο τελείωσε, θέλω να καταλαβαίνουμε. Ο κόσμο καταλαβαίνει από αυτά που θέλετε να πείτε και με τον πολιτισμένο τρόπο που τα λέτε. Βγάζει πολλά συμπεράσματα. Ε, μία τελευταία ερώτηση, κυρία Τόναρ. Βλέπετε συμφωνία ή βλέπετε και ενδεχόμενο υπάρχει μικρό ποσοστό ρήξη. Είμαστε. Φτάξτε. Δεν υπάρχει στο παραπέντε. Είμαστε πέρα το παραπέντε πλέον. Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει τίποτε άλλο από συμφωνία. Η συμφωνία δεν θα είναι ευχάριστη. Μάλιστα. Δεν θα είναι ιδανική. Φοβάμαι ότι θα είναι μια μέτρια προς... Όχι ευχάριστη συμφωνία. Δύσκολη συμφωνία, δηλαδή. Δύσκολη ε. συμφωνία. Ε, δεν πρέπει να τραβήξει άλλο σε χρόνο και επειδή άκουσα προηγουμένω περιμένοντα να μπω στο στούντιο, ε, συνομιλητή σας προερχόμενο από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι ένα ενδεχόμενο πρέπει να είναι και η ρήξη. Α μην το λέμε αυτό στον κόσμο. 70-75% του κόσμου θέλουν συνεννόηση. Το λένε και αυτό οι μετρήσει. Γιατί αλήθεια. μιλάμε μόνο για τι μετρήσει των κομμάτων. Είναι αλήθεια, ναι. 75% του κόσμου θέλουν να μείνουν στο ευρώ. Ένα νόμισμα που του είναι πολύ ακριβό και δεν του επιτρέπει να κάνουν με, όλα, με όλε τι περικοπέ που έχουν γίνει αυτά που θέλουν στη ζωή του. Και όμω αυτό το νόμισμα θέλουν. Γιατί ξέρετε, όχι μόνο οι παλαιότεροι θυμούνται τη δραχμούλα που εμεί την έχουμε ζήσει αλλά η Δραχμούλα είχε 17 και 18 και 20% πληθωρισμό. Και το χρήμα το έτρωγε ο πληθωρισμό. Στην αγοραστική αξία την έτρωγε ο πληθωρισμό. Μπορεί αυτό να έχει λίγο μπει στο υποσυνείδητο τη μνήμη των ανθρώπων, αλλά πολύ ακόμη, και επειδή είμαστε ένα γυρασμένο πληθυσμό, ξέρετε, έχουμε υπογεννητικότητα στον τόπο μα, ε, πολλοί το θυμούνται. Λοιπόν, αυτά είμαι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρα και οι στενοί του συνεργάτε τα παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη του. Και Μάλιστα. νομίζω χωρίς να ε, έχουμε ανάγκη να πάμε σε εκλογές τις οποίες θεωρώ περιτέ, σα το λέω μόνος τις μου. Τι τις θεωρείτε κάθαρα, περιτές. Ναι. Τις θεωρώ περιτές. Ναι, ναι. Είναι πρόσφατη η εντολή που έχει η σημερινή συγκυβέρνηση, τα δύο κόμματα που την συναποτελούν. Και νομίζω έχουν επαρκή πλειοψηφία στη Βουλή για να ψηφίσουν, να υπογράψουν μια συμφωνία που θα είναι οποφελής για τον τόπο και του πολίτε. Και να την περάσουν και από την Βουλή. Εγώ πιστεύω οι απώλειες της τη όταν την φέρουν στη Βουλή, Μάλιστα. θα είναι διαχειρίσιμες. Μάλιστα. Είστε πολύ σαφείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, κύριε Αντώναρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι... Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλε και φίλοι, ευχαριστώ και εσά θερμά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για αύριο στι 12 εδώ στο Κόντρα, όπω κάθε βράδυ ζωντανά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά. Καλή σα νύχτα.